Η Αγία Μόνικα γεννήθηκε στην Ουμιδία από χριστιανούς γονείς και ήταν η μητέρα του μεγάλου θεολόγου Αγίου Αυγουστίνου. Οι γονείς της την πάντρεψαν το 350 με έναν ειδωλολάτρη, τον Πατρίκιο, άνθρωπο καλοπροαίρετο, αλλά πολύ οξύθυμο και άστατο. Η Μόνικα, με την υποταγή και την υπομονή της, αγωνίστηκε να τον οδηγήσει στον Χριστό. Στις ώρες ηρεμίας έριχνε στην καρδιά του συζύγου της τα σπέρματα του Θείου Λόγου και όταν εκείνος κοιμόταν, αυτή τον πόντιζε με τα δάκρυα της προσευχής της. Πολλές φίλες της ερχόντουσαν στο σπίτι της με έκδηλα στα πρόσωπά τους τα χτυπήματα των συζύγων τους και απορούσαν πως η Μόνικα, που είχε σκληρό άντρα, κατάφερνε να ζει μαζί του ειρηνικά και χωρίς ξυλοδαρμούς. Η χαρά της Αγίας ήταν απερίγραπτη όταν ο Πατρίκιος, ο σύζυγός της, έγινε με τον καιρό αληθινός χριστιανός. Με την ίδια υπομονή και μακροθυμία αντιμετώπισε και την πεθερά της, η οποία ήταν ιδιότροπη και διαρκώς την έβριζε και την ταπείνωνε μπροστά στους ξένους. Τελικά, με την αρετή της προσέλκυσε τη συμπάθεια και την εκτίμησή της. Όταν ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν μικρός, αρρώστησε και κινδύνευσε να πεθάνει. Σκέφτηκαν τότε να τον βαφτίσουν. Η μητέρα του όμως, η Αγία Μόνικα, προέβλεπε τους δυνατούς πειρασμούς που θα αντιμετώπιζε στη νεότητά του και γι' αυτό ανέβαλε τη βάφτισή του. Μαζί με το γάλα της, η ευσεβής μητέρα φρόντισε να μεταδώσει στο παιδί της και την ευσέβεια. Διέκρινε όμως το παιδί της τον χαρακτήρα του πατέρα του και διαισθανόταν τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η ψυχή του στη διεφθαρμένη κοινωνία εκείνης της εποχής. Όσο μεγάλωνε ο γιος της, μεγάλωναν και τα πάθη του και τα όργια του. Η προσευχή της μητέρας ανέβαινε πύρινη στον θρόνο του Θεού, αλλά φαινόταν πως δεν εισακουγόταν. Ο Αυγουστίνος τώρα πηγαίνει στην Καρχιδόνα να σπουδάσει. Εκεί ψήνεται στο σεξουαλικό καμίνι της διεφθαρμένης πόλης. Η μητέρα μαθαίνει ότι ο γιος της παραστράτησε και τρέχει ταραγμένη, νομίζοντας ότι η παρουσία της θα τον συγκρατήσει. Δυστυχώς όμως, τα λόγια και τα δάκρυά της δεν συγκινούν πια την καρδιά του Αυγουστίνου. Δεν χάνει όμως το θάρρος της. Προσπαθεί υπομονετικά να διεγείρει στην ψυχή του την αποστροφή για την αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό, αλλά η πιστή μητέρα δεν απελπίζεται. Προσεύχεται εκτενέστερα τώρα και χύνει δάκρυα περισσότερα και από αυτά που χύνουν οι μητέρες για τον θάνατο των παιδιών τους. Πόση πικρία δοκιμάζει όταν μαθαίνει ότι ο γιος της έχει σε ηλικία 18 ετών ερωμένη και εξόγαμο παιδί. Ελπίζει όμως στη μετάνοιά του. Η ελπίδα της αυτή, μαζί με τη δυνατή πίστη, τη συγκρατούν. «Μια μέρα, παιδί μου», του λέει, «θα έρθεις εκεί που είμαι εγώ». Νέα τώρα, θλιβερή είδηση καταφθάνει από την Καρχιδόνα. Ο Αυγουστίνος έγινε αιρετικός, μανιχαίος. Φίδι φαρμακερό δάγκωσε τη Μόνικα, η οποία αυτή τη φορά λυγίζει. Πηγαίνει ξανά μόνη της στην Καρχιδόνα, κλαίει, θρηνεί και οικετεύει. Όλα όμως πάνε χαμένα. Μοναδική παρηγοριά και ελπίδα της είναι η προσευχή. Μέρα και νύχτα παλεύει με τον Θεό. Καταφεύγει εκεί σε κάποιον επίσκοπο, ο οποίος τη συμβουλεύει, την παρηγορεί και της λέει «Πήγαινε στην ευχή του Θεού, παιδί μου, ποτέ δεν θα χαθεί ο γιος τόσων δακρύων». Ο Θεός όμως θέλει να δοκιμάσει περισσότερο την ιόβια υπομονή της. Ο Αυγουστίνος της είπε ότι θα πάει στην Ιταλία. Η Μόνικα, αφού δεν μπορεί να τον μεταπίσει, αποφασίζει να πάει μαζί του. Κατεβαίνουν στο λιμάνι, αλλά εκείνος την ξεγελά και εξαφανίζεται. Ταξιδεύει μόνος του. Η μητέρα ξημερώνεται στην προσευχή, πνιγμένη στα δάκρυα. Με ραγισμένη καρδιά αλλά γενναίο φρόνημα, υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ύστερα αγναντεύει το πέλαγος. «Κύριε», φωνάζει, «αφήνω το παιδί μου στον ωκεανό της ευσπλαχνίας σου. Τα κύματα της χάρης σου ας το οδηγήσουν στο λιμάνι σου».
Γέρασε η Μόνικα στη σχολή της υπομονής και της ελπίδας. Αντί να επιμένει την επιστροφή του ασώτου ιού, βάλθηκε η ίδια να τον κυνηγά σε στεριές και θάλασσες. Εγκαταλείπει την Αφρική και έρχεται στα Μεδιόλανα, που είναι το σημερινό Μιλάνο, για την τελική της επίθεση. Στα Μεδιόλανα ζει το γλυκό χάραμα της επιστροφής του άσωτου γιού της. Η μια χαρά διαδέχεται την άλλη. Ο Αυγουστίνος αηδίασε την αίρεση των Μανιχαίων και τους εγκατέλειψε. Με βαθιά συγκίνηση τον βλέπει να συχνάζει στα κηρύγματα του Αγίου Επισκόπου Αμβρόσιου και να μιλάει γι' αυτόν με σεβασμό και εκτίμηση. Ο Αυγουστίνος τώρα παλεύει. Τα δεσμά της αμαρτίας χαλάρωσαν, αλλά ακόμη δεν έσπασαν. Γι' αυτό τελικά μνηστεύεται. 4 γυναίκες τον πολιορκούν εκείνη την εποχή. 2 ερωμένες, η μνηστή του και η μητέρα του. Παλεύουν και οι 4 να τον κατακτήσουν. Στο τέλος όμως νικάει η μητέρα του, ο άνθρωπος της προσευχής και των δακρύων, της υπομονής και της ελπίδας. Εκείνη που νίκησε τον ατίθασο σύζυγο και τη δίστροπη πεθερά, νίκησε τώρα τον γιο της, ύστερα από 30 χρόνια αγώνα και προσευχής. Ο Αυγουστίνος τώρα παίρνει σταθερή απόφαση να επιστρέψει στον Χριστό και να αφοσιωθεί στο έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ποιος μπορεί να νιώσει τη χαρά της Μόνικας την ώρα που βαφτιζόταν ο γιος της? Εδώ τέλειωσε η αποστολή της. Είδε πια το παιδί της στην αγκαλιά του Χριστού. «Νίν απολύ στην δούλην σου δέσποτα εν ειρήνη», ψελίζει συγκινημένη. Μητέρα και γιος επιστρέφουν στην Αφρική. Στην Όστια, στις εκβολές, σταθμεύουν σε μια φιλική έπαυλη για να ξεκουραστούν. Εκεί η Μόνικα αρρωσταίνει και σε λίγες μέρες, σε ηλικία 56 ετών, παραδίδει το πνεύμα της εν ειρήνη στον Δεσπότη Χριστό. Ο Κύριος της είχε εκπληρώσει και την τελευταία επιθυμία της. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου!